Μιλώ στον πρόεδρο του Γιάννη του Ερεκλήτη, που παρόλο που είμαστε από το αντίθετο στρατόπεδο, με συγκίνησε σήμερα όταν μου προσφώνησε. Πραγματικά και με δέχεται κάθε φορά στο γραφείο του σαν να είμαι ο πιο πιστός συνεργάτης του. Σε ευχαριστώ, πρόεδρε, για την τιμή που μου κάνεις. Το επιβεβαιώνουμε και εμείς αυτό, κύριε Πέπα. Για το εγώ, φίλο μου, τον Γιώργο τον Κουράση, θέλω να του πω, οι αγώνες είναι κοινοί και είμαστε από το ίδιο θρανείο. Σε ευχαριστώ που ήθελες να το πω και σε καλωσορίζω. Εγώ ο Πέπας ο Παναγιώτης. Πολύ καλά είπαν οι συνάδελφοί μας και αυτό θέλουμε μάθημα απόψε, από πού μπορούμε να πάρουμε δωρεάν ενημέρωση νομική, φορολογική, φοροτεχνική ή οτιδήποτε είναι αυτή για την επιχείρησή μας και πραγματικά να βρούμε μία λύση. Μία λύση που πλέον την έχουμε όλες. Δεν έχουμε καμία στρατηγική στον νομό μας, παρόλο που είμαστε εδώ ντόπιοι, για την κτηνοτροφική παραγωγή. Να έχουμε μικρές μονάδες κτηνοτροφικής παραγωγής και φυσικά να ακολουθείται ο νόμος, έτσι, για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά που συνεπάγουν. Άρα λοιπόν για αυτό πρέπει να μιλήσουμε, είναι επιχορήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να επανακινήσουμε την οικονομία. Την οικονομία της χώρας, η οποία έχει λεφτά. Και πώς θα γίνει αυτό? Από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εγώ θέλω από εσάς, από εσάς και από τους υπόλοιπους συνομιλητές που εκφράζω την ευχαρίστηση μου που ήρθατε εδώ στην περιοχή μας για να μας μιλήσετε, να μας δώσετε τον τρόπο της άμυνας. Σας είπα και προηγουμένως ότι σταμάτησα τα παιδιά μου από το φροντιστήριο των Αγγλικών για να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Έχω καταναλώσει ένα ολόκληρο μπλοκ επιταγών για να γυρίζω τις επιταγές. Πάρ' την αυτήν, δώσ' μου αυτήν, πάρ' την άλλη. Με όλες αυτές τις αντίξιες καταστάσεις και έχουμε και κάποιους φορείς, οι οποίοι και αυτοί οι φορείς, αλλά και βλέπουμε ότι και οι ίδιες οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν συνανθρωπικά, ανθρώπινα, συλλογικά, με το ύφος το οποίο υπήρχε πριν μια πενταετία, εφταετία. Δηλαδή υπήρχε αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες. Λέγαμε, έλα παιδί μου αυτός ο φουγάρας, κάντε μια ρύθμιση, κάντε ένα έτσι, δώστε μια αναβολή, θα το βολέψουμε και κινιότανε η όλη διαδικασία. Και οι λύσεις δεν είναι πάλι το να βρεθεί μια φόρμουλα να πάμε να πάρουμε δάνειο δηλαδή, γιατί κατά συνέπεια το 80%, για να μην πω το 100%, όλοι χρωστάμε σε κάπου δάνειο, κάτι έχουμε πάρει, κάπου χρωστάμε. Δηλαδή να πάρουμε και ένα άλλο. Όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ότι μας οδηγεί πια σε μια άνηση μάχη, όπου εμείς είμαστε απροστάτευτοι, άοπλοι, και έχουμε απέναντί μας, έτσι νιώθω και φαντάζομαι ότι έτσι νιώθει και όλη η Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή άοπλοι σε ένα αστακό, ας πούμε, παροπλισμένο εχθρό, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας καταβροχθήσει. Εγώ άνοιξα πριν 2,5 μήνες ένα πανατήριο βενζίνης, δική μας επιχείρηση, νοικιασμένη, και το άνοιξα εγώ. Πήρα τώρα ένα υπάλληλο, Έλληνας, 23 χρονών παιδί. Τώρα μου είπατε εσείς, επιδοτούνται μέσω ΟΑΕΔ, επιδοτούνται. Δηλαδή, εγώ το παιδί αυτό που το πήρα τώρα ήταν στο ΙΚΑ, είναι άνεργος και το πήρα και το έβαλα στην επιχείρηση. Δεν ήταν στο λογιστή σήμερα. Τώρα. Στο επαγγελματικό, ο Τιτάν που εργάζομαι στο Τιτάν, έχουμε κάτι μηχανήματα, μας έκανε μόνος του ο Τιτάν και πήραμε το χαρτί. Σε αυτό στο επαγγελματικό, στο επιμελητήριο Αθηνών που είμαστε τώρα, στο καινούριο, δεν μου είπανε, κυρία Κανάρη, εσείς μπορείτε αυτή τη στιγμή να γραφτείτε, να κάνετε αυτό το τμήμα ασφαλείας. Και πήγαμε, στείλανε στα Λιώσια και πλήρωσα εκεί και το πήρα. Το έκανε την εκπαίδευση και πλήρωσα εκεί πέρα και το πήρα το. 180 ευρώ. Είμαι στο επιμελητήριο γραμμένος. Πριν το 2006 είχε ξεκινήσει η τεχνική ασφαλείας. Βγάζαμε ένα περιοδικό, το οποίο κάθε δίμηνο έρχονταν σε εμάς, ενημερωτικό κάπως έτσι το είπα. Αυτό δεν έρχεται πλέον. Μέσα από αυτό το περιοδικό είχαν ενημερωθεί για τα τεχνικούς ασφαλείας, για την νομική προστασία, για το λογιστή και όλα αυτά. Ναι. Αυτό πριν το περιοδικό δεν καταργήσατε. Ο πρόεδρος το κατήργησε. Μα γι' αυτό απευθύνω στον πρόεδρο. Αυτό είναι απευθυντικά. Είναι προσωπική ερώτηση. Είμαστε αντίπαλοι. Μέσα από αυτό εγώ το πλήρωσα 35 ευρώ γιατί ήρθα κάποιο επιμελητήριο και έκανα τα μαθήματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ για το ΕΦΕΤ. Πάκουσα άκουσα τώρα εδώ. Αλλά εγώ με περιοδικό δεν ήξερα. Καταργήσαμε το περιοδικό
το έντυπο και είμαι περήφανος γιατί το κάναμε αυτό. Και θα σας πω γιατί. Μας στήχιζε 140.000 ευρώ το περιοδικό σε ένα τυράζ 60.000 φύλων και άλλα 120.000 μας στήχιζαν τα ταχυδρομικά τέλη. Τι κάναμε ανταυτού. Προχωρήσαμε στην έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού εδώ και 2 χρόνια, που είναι λάθος η παράληψή σας αν δεν το έχετε αναγνωρίσει. Επειδή όμως πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα έχουν μεγαλύτεροι οι νέοι και λιγότεροι οι πιο μεγάλοι, έχουμε διατηρήσει σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό να εκδίδουμε και το έντυπο δελτίο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι μας το ζητήσουν κάποιοι. Εάν μπει κανείς στο ea.gr θα διαπιστώσει λοιπόν όλα αυτά που σας λέω. Και την έντυπη μορφή του περιοδικού και και την έντυπη αλλά και την ηλεκτρονική, η οποία ενημερώνεται καθημερινώς. Παράλληλα το επιμελητήριο έχει 2 αστικές εταιρείες, τον Προμηθέα και τον Ερμή, όπου μετέχουν και στην υλοποίηση προγραμμάτων, και είναι κρίμα που δεν είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα πριν από αρκετό καιρό όταν ξεκίνησαν τα τόψα, διότι μπήκαμε και σε συνεργασία και με άλλους εμπορικούς συλλόγους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και είναι μαζί μας, όπου λειτουργούμε ως leader εμείς ο Προμηθέας, και έχουμε μαζί μας και άλλους εμπορικούς συλλόγους οι οποίοι κάνουν δράσεις και αξιοποιούν κάποια χρήματα για την τόνωση της περιφέρειας των συγκεκριμένων εμπορικών συλλόγων. Θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα ότι έχει κάνει το επαγγελματικό επιμελητήριο. Το είχαμε συνηθίσει να είναι στην αφάνεια. Έχει βγει, έχει εξωστρέφεια. Εάν είχατε μπει βέβαια στο ea.gr θα δείτε στην πρώτη κιόλας σελίδα που γράφει «Δωρεάν σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας». Δωρεάν σεμινάρια του ΕΦΕΤ, τα οποία αυτά ήρθαν τώρα πολύ πρόσφατα και είναι όμως απολύτως αναγκαία προϋπόθεση να ξεκινήσουν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αυτή τη στιγμή το επαγγελματικό επιμελητήριο, φαντάζομαι και τα άλλα συλλογικά όργανα, παρέχουμε δωρεάν νομική προστασία στα μέλη μας. Δωρεάν. Επίσης παρέχεται δωρεάν φοροτεχνική υποστήριξη στα μέλη μας. Έχουμε συμβληθεί με δικηγόρους οι οποίοι βρίσκονται όλες τις μέρες εβδομάδος στο επιμελητήριο και παρέχουν νομικές συμβουλές. Σύμβουλός μας επί των φοροτεχνικών είναι ο Παντελής ο Παναγιώτης, αυτόν που βλέπετε φαντάζομαι καθημερινά και στις τηλεοράσεις, ο οποίος παρέχει δωρεάν φοροτεχνικές απαντήσεις. Συμβουλές. Πρόσφατα μάλιστα συμβεβληθήκαμε και για θέματα συνταξιοδοτικών θεμάτων και εργασιακών και έχουμε έρθει σε επαφή με τον καθηγητή τον κύριο Ρομπόλη, όπου θα έχουμε και από αυτό το δίκτυ να παίρνουμε αρκετές γνώσεις χρήσιμες και αναγκαίες για την καθημερινότητά μας, όπως ανεδείχθηκε σήμερα από την κουβέντα μας εδώ που είχαμε. Μπορεί να μην προσφέρουμε άλλα που θα θέλαμε, όμως βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, όπου και οι αιτήσεις πλέον παρέχονται ηλεκτρονικά. Έχουμε την υπόσχεση, τη διαβεβαίωση από τους υπουργούς της ανάπτυξης ότι θα δίνεται η δυνατότητα και, βάζω το και, στα επιμελητήρια να δίνουν άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ποιο θα είναι το μότο. Θα πηγαίνει στο Δήμο που θέλει να ανοίξει μία επιχείρηση. Επειδή όπως ξέρετε οι Δήμοι με τις παρεμβάσεις που κάνουν με τις χρήσεις γης είναι η πρώτη προϋπόθεση προκειμένου να εγκατασταθεί κανείς σε μία, για να ξεκινήσει να κάνει μία εγκατάσταση. Πάει λοιπόν στο Δήμο και υποβάλλει ένα αίτημα και λέει «Εγώ θέλω να ανοίξω ένα σουβλατζίδικο στην οδό Πύρου 17, στον Κάλαμο».
ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος μέσα σε ένα δεκαήμερο να απαντήσει αν οι χρήσεις γης του το επιτρέπουν. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντήσει, να θεωρείται η μη απάντησή του ως θετική απάντηση και πάει ο επιχειρηματίας και ανοίγει το σουβλατζίδικο στη συγκεκριμένη διεύθυνση που έχει τάξει. Στα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας και εύκολης αδειοδότησης του καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουμε κάνει και προτάσεις. Μία έχει υλοποιηθεί ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως είναι η αντικατάσταση του ελέγχου του αξιωματικού της πυροσβεστικής για το αν η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει τα κατάλληλα πυροσβεστικά σημεία που προβλέπεται, με μία υπεύθυνη δήλωση με τη σφραγή δηλαδή ουσιαστικά του μηχανολόγου. Ο μηχανολόγος δηλαδή πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις για τους όρους ασφαλείας, για τους καταναλωτές και για τους εργαζομένους. Αυτό λοιπόν μειώνει τη γραφειοκρατία. Εμείς στην εστίαση όμως έχουμε τον εχθρό Νόβα με ονόματα και την ΑΕΠ. Μπαίνει η ΑΕΠ και σου λέει να πληρώσεις πνευματικά δικαιώματα. Δεν έχεις μουσική. Να πληρώσεις την τηλεόραση. Δεν την πληρώνεις στη συνδρομή σου. Έχουμε και αυτό τον εχθρό. Εγώ αυτή τη στιγμή πληρώνω Νόβα 300 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Και πληρώνω και 1000 ευρώ στην ΑΕΠ. Το μήνα για το χρόνο στην ΑΕΠ. Στην ΑΕΠ είναι το χρόνο. Το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, Βασίλη, αν δεν ξέρεις, έχει συσταθεί μια επιτροπή από την ΚΕΕ. Ακούστε λίγο, ακούστε. Για την αναμόρφωση της, του ΑΕΠ και της ΕΡΑΤΟ και Απόλλων κτλ. Θα σας πω κάτι που δεν είναι γνωστό στον πολύ κόσμο. Ο δικηγόρος, ο οποίος είναι της ΑΕΠ, είναι ο δικηγόρος ο οποίος είχε φτιάξει το νόμο. Τον 21-21. Τον νόμο τον 21-21. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε σε ποια αυτή, πόσο φανερά είναι τα πράγματα, δηλαδή πόσο υποστηρίζει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα μπορώ να σας πω έτσι πληροφοριακά, δεν ξέρω παρακάτω ποια είναι η εξέλιξη αυτή, περασμένη Παρασκευή υπήρξε μια συνάντηση των εκπροσώπων της ΚΕΕ με επικεφαλής τον Μωραΐτη Βασίλη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ξάνθης και κάποια άλλα επιμελητήρια πρόεδροι που συμμετέχουν, είχε μια συνάντηση με την δικηγόρο η οποία ξεκινάει την αναμόρφωση του νόμου αυτού ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας, το πούμε, εμείς βρήκαμε ιδέες και λύσεις στο να αντιμετωπίσουμε την κρίση στα μαγαζιά μας. Δηλαδή να ρίξουμε τις τιμές, να έχουμε χαμηλό κοστολόγιο. Εχθές 8,5 ώρα στο Χαλκούτσι ήμασταν 5 επιχειρηματίες και κοιτιόμασταν. Οι τιμές μας είναι φτηνές. Αλλά ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια τους και να το βγάλουμε. Πέρσι δεν μπόρεσα να πληρώσω το ΤΕΒΡΑ, κύριε Πρόεδρε. Το αποτέλεσμα είναι να έρθει και σε εμάς η κλήση ότι θα μας κάνουν κατάσχεση. Και λέμε, εντάξει, δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε, θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε και αυτά. Όμως, αυτό το που είπατε κι εσείς ότι πήγατε δικαστικά με την υγεία και είπατε ότι σας απαντήσαν στα δικαστήρια ότι η υπηρεσία υπήρχε. Μπορούσα εγώ να τη χρησιμοποιήσω την υπηρεσία τη στιγμή που ήμουν ταμιακός. Λάθος. Λοιπόν, γιατί δεν απαιτήσατε αυτό τουλάχιστον σε εμάς που χρωστάμε, γιατί εμείς είμαστε κάτω των 10.000 που χρωστάμε και μας έχει έρθει ότι και καλά θα μας κάνουν κατάσχεση. Γιατί προτίμησα να σπουδάσω τα παιδιά και μου λέει τώρα το ΤΕΒΕ ότι θα μου κατέσχει το σπίτι, ξέρω εγώ τι, για 5.600. Τη στιγμή που εμένα ήθελα να πάω το παιδί μου στο γιατρό και δεν μπορούσα. Έχω το τρίτο μου παιδί με δυσλεξία. Και μου είπανε κάποια στιγμή, ξέρετε, σας το αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα, την επιδότηση που μου δίνανε, ας πούμε, με τα χαρτιά που πήγαιναν τις αποδείξεις, ένα 25%, μη φανταστείτε, γιατί λέει δεν θεωρείται ασθένεια. Εντάξει, δεν είπαμε κουφιόρο το παιδί μου είναι άρρωστο. Λοιπόν, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να δραστηριοποιηθείτε πιο ενεργά. Και άμα χρειάζεστε, μαζευόμαστε και όλοι και ερχόμαστε στα δικαστήρια.